Τα δύσκολα εκείνα χρόνια ήταν καθόλου έμπνευση για τα λαϊκά τραγούδια που τραγούδησες αργότερα? Δηλαδή, θυμάσαι εκείνη την εποχή τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, τις γεύσεις της? Βέβαια. Γιατί η γειτονιά μας ήταν γεμάτο από ταβέρνες, αυλές, με κλιματαριές, με κατηφέδες, με γιασεμιά, με βαρέλια κρασιά, με τα ξύλα από κάτω για τα τζάκια το χειμώνα. Με πράσινο σαπούνι, και με το πράσινο με σαπούνι, βέβαια. Αλυσίβα και λουλάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Και ταβερνούλες με τις κιθάρες, αλλά εγώ είχα πολλά βιώματα και από τον πατέρα μου. Ο μπαμπάς μου είχε ένα καταπληκτικό γραμμόφωνο. Μα καταπληκτικό γραμμόφωνο, και όχι σαν εμφάνιση, αλλά είχε και πάρα πολύ ωραίο ήχο. Και είχε όλους αυτούς παλιούς δίσκους, τους λαϊκούς και από επιθεωρήσεις θεατρικές. Του Πέτρου Κυριακού και πολλά τραγούδια. Και το έχεις ακόμα και μαζί όλα με τους δίσκους? Όχι, δυστυχώς δεν το έχουμε το γραμμόφωνο. Όταν βγήκε το ραδιόφωνο, πήραμε ένα ραδιόφωνο, τηλεφούγγιν τότε. Και για να πάρουμε ένα κουστούμι του αδερφού μου που γεννήθηκε μετά, να γίνει κάπου παράνυφος, παράγαμπρος, πώς τα λένε, το πουλήσαμε για να του πάρουμε ένα κουστούμάκι, να ντυθεί σε ένα γάμο. Πουλήσατε το γραμμόφωνο? Πουλήσαμε το γραμμόφωνο, και επειδή τους δίσκους δεν τους παίρνανε και πολύ καλά λεφτά στο δημοπρατήριο, τότε μέναμε στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο πήγα 10 χρόνο, 11. Τους πέταγε ο πατέρας μου από το βουνό. Τώρα βέβαια έχει κάνει, το καταλαβαίνει το σφάλμα του, παρόλα αυτά την ηλικία που έχει, του έχω πάρει ένα πολύ μεγάλο καστόφωνο και έχει μαζέψει, έχει καμιά 200 κασέτες, όλα τα παλιά τραγούδια. Εσύ τα πρώτα σου βινιλικά τα έχεις, τα μικρά, τα 45? Εγώ τα έχω όλα. Τα έχεις φυλάξει όλα? Όλη τη δισκογραφία, ναι. Πάμε ξανά πίσω, γιατί εκείνη η εποχή με τις μυρωδιές και τις γεύσεις. Σε ηλικία 3-4 χρονών, χόρευα ζεϊμπέκικο, χασάπικο. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη λαχτάρα να κάνει και το αγόρι. Οπότε τι έκανε, μου βάζε μουστακάκι, παντελονάκι και με πήγαινε, ας πούμε, με τους φίλους στην ταβέρνα, μ' ανέβαζε και τραπέζια πάνω. Αυτά έτσι τα παιδικά αγορίστηκα, τα βεβαιασμένα από πλευράς πόθου της οικογένειας, δεν είχαν καμιά επίδραση στη σεξουαλικότητά σου σαν γυναίκα? Όχι, μετά, βέβαια. Δεν είχες δηλαδή ποτέ αμφιβολία? Καμία, ποτέ. Είμαι γυναίκα, δεν είμαι κλπ. Γιατί δεν έχω μουστακάκι. Είμαι πολύ θηλυκό και δεν έχω κανένα πρόβλημα από αυτά. Το ότι είσαι πολύ θηλυκό το ξέρουμε από τις φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά. Ότι είσαι πάρα πολύ θηλυκό. Δεν ότι... μπορεί να υπάρχει φήμες στην αγορά παρά μόνο το ότι βλέπουν. Το ότι ξέρεις αν υπάρχουν. Ξέρεις αν ένας άνθρωπος είναι ερωτικός ή αν δεν είναι. Το κοιτάς στα μάτια και το ξέρεις, και ξέρεις από εκεί και πέρα πόσο ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή του. Σίγουρα και παίζει πολύ. Ποια ηλικία πρωτοερωτεύτηκες? Εγώ πρωτοερωτεύτηκα σε ηλικία 13 ετών τον Παγοπόλη μας. Και πώς. Ερχόταν ο Παγοπόλης, μας έφερε τον πάγο. Και κάποια στιγμή πέθανε η μητέρα του και ο πατέρας του, μέσα 40 μέρες έχασε και τους δύο. Και μια γειτόνισσα εκεί πέρα έλεγε στη μητέρα μου, αχ τι καλό παιδί που είναι, ξέρω εγώ, Παυλάκης, Παυλάκη τον έλεγαν τον Παγοπόλη μας, νεαρούλης κι αυτός, να παντρέψουμε τη Βασούλα, η Βασούλα ήμουν εγώ, με τον Παυλάκη και αυτά, και εγώ τα άκουγα τώρα, και όταν ερχόταν ο Παυλάκης, όλο ξέρω στάλιαζα και τον κοίταζα, ο Παυλάκης όμως τίποτα. Ο Παυλάκης ήθελε την ξαδέρφη μου. Ήταν λίγο ψυχρός μαζί σου, πιθανώς λόγω επαγγέλματος. Ναι. Καμιά φορά τον βλέπω τώρα και του λέω, βρε, είδες τι έχασες. Τώρα γελάμε, βέβαια. Είδες τι έχασες, Παυλάκη. Πώς μπορείς να βλέπεις τώρα ένα φίλο σου από 30 χρόνια πριν? Κινείσαι στους ίδιους κύκλους? Κοίτα, δεν τους βλέπω πάρα πολύ τακτικά, γιατί η ζωή που κάνω είναι και εντελώς αφύσικη. Με απασχολεί πάρα πολύ η δουλειά μου. Όλη τη νύχτα δουλεύουμε, τη μέρα ή σε κάποια τηλεόραση είμαστε, ή κανένα δίσκο ετοιμάζουμε, ή κάποιο δημοσιογράφο θα έχουμε. Και δεν έχω κρατήσει έτσι επαφές. Άμα όμως καμιά φορά τυχαίνει να δω κάποιον, έτσι χαίρομαι, έρχομαι πολύ πίσω, είναι, ναι, είναι και συγκινώμα. Είναι πιο ζεστό από τους φίλους, δεν είναι? Βέβαια. Πότε ήταν πιο σημαντικός ο έρωτας στη ζωή σου, τότε που ήσουν 13 ή τώρα που είσαι κοντά στα 43? Άλλο ήταν τότε και άλλο που είμαι στα 43. Κομπλιμάντα. Άλλο τότε. Πάρε και ένα μπαλάκι. Άλλο τότε. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Και άλλο τώρα, βέβαια. Πιο σημαντικό όμως?
Νομίζω ότι τώρα είμαι πιο όρημη γυναίκα, ξέρω περισσότερα πράγματα, ξέρω τι θέλω. Το χρειάζεσαι πάντως τώρα περισσότερο από τότε? Όχι το σεξ, τον έρωτα. Τον έρωτα, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι πολύ ωραίο να έχεις μια ωραία σχέση, να σε γεμίζει, αλλά αν δεν είναι κάτι πολύ ωραίο, καλύτερα να μην το έχεις. Για σένα, για σένα. Ναι, μου αρέσει. Είσαι ερωτευμένη αυτόν τον καιρό? Μου αρέσει. Είμαι normal. Ούτε πολύ τρελαμένη και να... Είμαι normal. Έχεις περάσει τρελές ιστορίες ζωής σου, τρελές παθιάρες ιστορίες? Κοίταξε, εμένα οι άντρες μου ήταν πολύ μετρημένοι στα ζωή. Ναι, αλλά ήταν τρελές ιστορίες. Ήτανε, ναι. Ήτανε τρελές. Δηλαδή, έτσι με πάθος. Εγώ είμαι και πολύ έτσι πάθος. Κιόλας. Αγαπάω με πάθος, δίνομαι. Μισείς και με πάθος, όταν τελειώσει? Όχι, δεν κρατάω κακία. Μπορεί να νευριάζω, ξέρω, αλλά μου περνάει. Με τους θεούς σου είσαι φίλη? Όχι. Εξαιτίας θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε. Ποιος έχει επιλέξει να μην είσαστε φίλοι, εσύ ή εκείνη? Μάλλον εκείνη. Ίσως επειδή το αρσενικό δεν δέχεται ποτέ πιο εύκολα ότι κάτι που το θέλει του λείπει. Έτσι είναι. Σε θέλανε όταν χωρίσατε περισσότεροι. Χωρίσατε επειδή το θέλεις εσύ, με αυτό εννοώ. Κοίταξε, την απόφαση μπορεί να την πήρα εγώ, αλλά ήταν αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή μου, γιατί έβλεπα ότι είναι και καταστροφικές οι σχέσεις που είχα για τη ζωή μου. Η ζωή σου άλλαξε ανάλογα με τους ανθρώπους που γνώρισες, δεν είναι? Τι άλλαξε στη ζωή σου ο Μίμης Δωμάζος? Το Μίμης Δωμάζο ήταν ο άνθρωπος που τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Κάναμε καριέρα μαζί, αν και εκείνος ήταν μεγάλο όνομα, το γνώρισα. Τι δουλειά έκανες εκείνη την εποχή που τον γνώρισες? Τραγουδίστρια ήμουνα. Α, είχες γίνει? Ήμουνα λίγο μηνών, ναι. Και το γνώρισα στο μαγαζί που δούλευα. Ερωτευτήκαμε πολύ. Παντρευτήκαμε, έκανα κι εγώ καριέρα αργότερα. Κάναμε τα παιδιά μας, μας δίνανε πολλά πράγματα. Ολοκληρώσατε τον κύκλο. Βέβαια. Πώς έγινες τραγουδίστρια? Εγώ μου άρεσε να τραγουδάω από πιτσιρίκα. Όταν μέναμε στην Αγία Βαρβάρα, τότε η Αγία Βαρβάρα ήταν όλα και όλα 10 σπίτια και μέχρι το Ιγάλο ήταν όλο χωράφια. Αλλά υπήρχε λένε, αλάνες, μολόχα και τσουκνίδα, έτσι δεν είναι? Και ανέβαινα έτσι ένα ξέφωτο, σε ένα ύψωμα έτσι πιο δίπλα από το σπίτι μας και τραγουδούσαμε τις ώρες. Βγαίνανε στη γειτονιά. Γειτονιά μιλάμε τώρα αρκετά μακριά, μερικά σπίτια, πιο κοριτσάκι τραγουδάει, βγαίναν, πίναν τα ουζάκια τους το καλοκαίρι. Μαζευόντουσαν και τα άλλα κορίτσια εκεί πέρα, από τα άλλα σπίτια που ήταν αρκετά μακριά από το δικό μας. Και τραγουδούσαμε, αλλά εγώ ήμουνα η βεντέτα της παρέας. Σε τι ηλικία αυτά? Αυτά μιλάμε από 13-14 χρόνια, 13 χρόνια. Και μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Το τραγούδι όμως ήταν ερασιτεχνική απασχόληση, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Δούλευες εκείνο τον καιρό καθόλου? Δούλευα κορδελιάστρα. Από ποια ηλικία, ηλικιά μου? Από 13 χρονών. Όταν έβγαλα το δημοτικό, μπήκα στην εμπορική σχολή, στη Θεμιστοκλέους. Έβγαλα δύο τάξη, τη δευτέρα τάξη έμεινα. Μου λέει η μητέρα μου, θέλεις να συνεχίσεις? Λέω, δεν τα παίρνω τα γράμματα, δεν θέλω. Και με βάλε να μάθω την τέχνη στα φόντια, στα παπούτσια, τα σχέδια και όλα αυτά. Στην αρχή βέβαια κάθισα κάποια αρκετά χρόνια σαν βοηθός. Δεν έπαιρνα καθόλου λεφτά. Μαθητευόμενη, μετά από άμυστη. Τρία μαθητευόμενη, μετά από ξέρω εγώ τρία χρόνια μου δώσε το αφεντικό μου, ο μάστοράς μου μάλιστα, 5 δραχμές. 5 δραχμές το πρώτο σου μέρος. 5 δραχμές, ναι, για να πάω σινεμά, πήγα σινεμά και δεν μου ξανάδωσε μετά. Το θυμάσαι το σινεμά εκείνης εποχής? Πήγαιναμε στο σινεμά εκεί στη γειτονιά μου, Βενετία λεγότανε. Κάθε Κυριακή ήταν το χαρτζιλίκι μου να πηγαίνω σινεμά. Μου δίνανε και όλα τα κουτσούβελα μαζί για να με πειράξει κανένας. Ήταν άλλα τα χρόνια αυτά. Ήσουν νόστιμο σαν μικρό? Σε κυνηγάγανε? Δεν ξέρω να σου πω, δεν με κυνηγάγανε, όχι. Δεν είχα επιτυχίες. Επειδή είπες ότι σου δίνανε τα κουτσούβελα μαζί για να μην σε πειράξει κανείς. Ναι. Ήταν φόβος, ήταν δικαιολογημένος ο φόβος? Κοίταξε, δεν ξέρω. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάντα μου δίνανε και 5-6 κουτσούβελα μαζί. Τα ξαδερφάκια μου, τα αδερφάκια μου και τα έπαιρνα όλα μαζί στο σινεμά. Πόσο έμεινες κορδελιάστρα, μέχρι που είναι τραγουδίστρια? Ναι. Μέχρι. Πήγες κατευθείαν, δηλαδή, από το εργοστάσιο κατευθείαν στο πάλκο? Ναι. Ποιος είχα μια ξαδέρφη μου. Επαγγελματικά ποιος ανακάλυψε? Η ξαδέρφη μου.
Η ξαδέρφη σου ανακάλυψε επαγγελματικά. Η ξαδέρφη μου είναι τραγουδούσα. Πριν τη Ρία Κούρτη, που ήταν με το Γαβαλά, ήταν η ξαδέρφη μου τραγουδούσε. Και καμιά φορά τον έφερε και στο σπίτι μας. Του κάναμε τραπέζι, αυτό το φτωχικό που είχαμε. Και εγώ πήγαινα από πίσω από το Γαβαλά και του έλεγα τα τραγούδια του. Και τέλος πάντων, αυτός γέλαγε. Κάποια στιγμή, στα 19 μου χρόνια, την είχα ξεμοναχιά στην ξαδέρφη μου. Της λέω, πες βρε φύ, στον μπαμπά να με αφήσει, παρακαλώ πολύ να με βγάλεις τραγουδίστρια. Από εδώ τον είχαμε, από εκεί τον είχαμε τον πατέρα μου, γιατί δύσκολος δεν ήθελε. Δύσκολος ο πατέρας, αυστηρών ηθών. Ναι, ήταν πολύ αυστηρός. Η κόρη αυστηρός. Δική μου τραγουδίστρια. Ναι, ναι, ναι. Αφού μια φορά πήγαμε στα ταλέντα του Οικονομίδη, μας πήγανε δηλαδή, ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο μπαμπάς μου του αρέσαν τα λαϊκά τραγούδια, ο θείος μου, ο οποίος έκανε και τον πατέρα μου, γιατί δεν είχε και παιδιά και μου είχε πολύ μεγάλη αδυναμία, ήταν μαθητής του ΑΤΙΚ και ήταν άλλη σχολή εκείνος. Λαϊκατζούρα τον έλεγε τον πατέρα μου το παιδί, τι το κάνεις εκείνη. Να κάνουμε μια παρένθεση, εκείνη την εποχή, ναι, αν κάποια κοπέλα ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ή ηθοποιός, αυτό ήταν ταυτόσιμο, τη λέγανε πουτάνα. Αυτό ήθελα να, εκεί ήθελα να σου αναφερθώ. Σκρίβε πουτάνα, αρτίστα, ναι, 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 ναι. Το κλασικό ανέκδοτος, αρτίστα, μα σκρίβε δεν πουτάνα. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω, το ότι πήγαμε στα ταλέντα του Οικονομίδη, εγώ μια ξαδέρφη μου, και αφού είπαμε και η βάρκα γύρισε μόνη του Μαρούδα, βγήκαμε πρώτες. Θυμάσαι το σκοπό. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψάρα. Τέλος πάντων, και πόλεις κατεβαίνουμε κάτω, να από τα θέατρα, το Ακροπόλ, από τη Διάνα, να πάρουμε τα κοριτσάκια, ξέρω εγώ, ήρθαν στον πατέρα μου, στον μπάρμπα μου, να τα πάρουμε στο θέατρο, να τραγουδάνε. Τι λες, λέει ο πατέρας μου, θα τις κάνω εγώ πουτάνες και όλα αυτά. Και το σκεπτικό τους ήταν έτσι. Ήμουνα δε πολύ καλή στον αθλητισμό και δεν με αφήσανε, γιατί και στον αθλητισμό τότε ήταν πάλι αυτό το ό,τι σκεπτικό. Ό,τι ξέφευγε από, ναι, από τα αυστηρά πλαίσια της ελληνικής αστικής, ναι, ναι, οικογένειας, έτσι δεν είναι. Ναι. Μια κοπέλα τότε στο μυαλό του πατέρα της έπρεπε, ναι, να κάνει δύο πράγματα, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Να παντρευτεί μικρή, να ξέρει το νοικοκυριό, καλά, να καλή σκάφη, μπαλόνια, καλά τζάμια κλπ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και από εδώ τον είχαμε, από εκεί τον είχαμε και τέλος πάντων με άφησε να βγω στο επάγγελμα. Με χίλια έκλαιγε κιόλας. Μπαμπά μου, τι φοβάσαι, ξέρω εγώ, αυτό είναι καλό παιδί. Μου λέει, θα σου δώσω ευχή και κατάρα. Αν πιάσεις, μου λέει, ποτέ τσιγάρο στα χέρια σου και χαρτιά. Τι ήταν αυτό το. Εδώ θέλω. Ναι. Πότε πρωτόπιασες τσιγάρο και πότε πρωτόπιασες λοιπόν, χαρτιά. Λοιπόν, δεν έχω πιάσει στα χέρια μου χαρτιά. Ποτέ. Και όχι γιατί ήταν η ευχή του πατέρα μου. Ναι. Δεν μου αρέσανε και ποτέ τα χαρτιά. Ίσως είχα καεί και όλα από άλλα πρόσωπα. Δεν μου αρέσανε πάντως βασικά, δεν μου αρέσουν τα χαρτιά. Και τσιγάρο έπιασα στα 40 μου χρόνια. Το έχεις ακόμα στο χέρι σου. 40 χρονών. Καπνίζεις. Και τώρα καπνίζω, ναι. Πίνεις. Και θέλω, όχι δεν πίνω. Έχεις κλείσει σαν γυναίκα. Με δύο κόρες παντρεμένες, όταν και η δεύτερη είναι παντρεμένη. Και με έντονη καριέρα τόσα χρόνια. Πώς αισθάνεσαι, είσαι έτοιμη για καινούριες περιπέτειες, για καινούριους έρωτες ή αισθάνεσαι ότι είσαι κατασταλαγμένη και δεν θέλεις? Όχι, είμαι πάρα πολύ κατασταλαγμένη. Ήδη έχω μία σχέση. 8 χρόνια πάω στα 9. Δεν έκανα ποτέ τη ζωή την έντονη. Πάντοτε ο σκοπός μου ήταν να βγάλω δύο πολύ καλά παιδιά και να κοιτάω και τη δουλειά μου. Ήμουνα, πάντοτε μου άρεσε η οικογένεια, ήταν πολύ περιορισμένη η ζωή μου και ήμουνα πάρα πολύ κοντά στα παιδιά, γι' αυτό βγήκανε και πολύ καλά, πιστεύω. Χωρία το ότι μετράει και ο χαρακτήρας των παιδιών μου. Γλυκά και τρυφερά σας έφερα στο κατόφλι του ύπνου σας, για να συνεχίσετε τη νύχτα με χαμόγελο και όνειρα γλυκά.